Πρόσφυγες από την Ουκρανία με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και πεζοί. Η πλειονότητα από τους οποίους είναι γυναίκες με μωρά στην αγκαλιά, αλλά και παιδιά στα χέρια, περνούν για πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο. Το σταθμό Μεντίκα, εδώ στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας. We afraid about our children, them lives, and we want to save life to our children. Για να σώσουν τις ζωές των παιδιών τους, περπάτησαν χιλιόμετρα προκειμένου να φύγουν από την εμπόλεμη ζώνη και να νιώσουν ασφαλείς. I worry about my children. My husband left. He wants to be helpful. Γενέθλια στα σύνορα για την κόρη της Ολέσα από την Ουκρανία. Η γυναίκα πήρε τα τρία της παιδιά και κατευθύνεται σε φιλικό σπίτι στη Βαρσοβία. Ο άντρας της είχε την επιλογή να φύγει μαζί τους λόγω των τριών παιδιών του, όμως επέλεξε να υπερασπιστεί την πατρίδα. Άνθρωποι που μέχρι χτες δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα άλλαζαν ζωή, όπως ο γιατρός από την Ουκρανία που ψάχνει τρόπο διαφυγής για τη Γερμανία. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Στο συγκεκριμένο σημείο της Πολωνίας, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, πρόσφυγες καταφθάνουν προκειμένου να παραλάβουν ό,τι τους χρειάζεται. Κυρίως επιλέγουν παιδικά ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, ακόμη και καροτσάκια, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. And we are here today in Poland in the Medica border point in order to help the population, the refugees that are coming from Ukraine. Κουβέρτες, παπλώματα, είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Μια αγκαλιά είναι πάντα φάρμακο για τα μικρά παιδιά. Three days. It's cold. Το 11χρονο κοριτσάκι από την Ουκρανία άφησε τη ζεστασιά του σπιτιού της στο σχολείο, τη ζωή που ήξερε μέχρι χτες, και εδώ και τρεις ημέρες βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία. Εκεί όπου τη συνάντησε η απεσταλμένη του Όπεν Αδαμαντία Λιόλιου μαζί με χιλιάδες άλλους Ουκρανούς. Η νύχτα στα σύνορα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους πρόσφυγες. Η Πολωνία δείχνει την αλληλεγγύη της στους Ουκρανούς που έφυγαν για να σωθούν από τη φρίκη του πολέμου. We left Kiev, Oh, I don't know how many days ago. It was a very long journey. I'm sorry, but it's terrible what's going on in the Ukraine. Η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν. Η ώρα είναι 11:30 τη νύχτα και πρόσφυγες από την Ουκρανία, αφού πέρασαν τα σύνορα και βρέθηκαν εδώ στην Πολωνία, επιβάζονται στα λεωφορεία και μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο. Οι περισσότερες είναι γυναίκες με τα μωρά τους στην αγκαλιά. Συγκλονίζουν οι εικόνες με τα παιδικά καροτσάκια έξω από τις σκηνές. Οι πιο τυχεροί έχουν μια ζεστή αγκαλιά που τους περιμένει στα σύνορα. Ήρθα εδώ πέρα πριν 4 μέρες γιατί έχω ένας φίλος μου, είχε μια οικογένεια στην Ουκρανία και περιμένομαι να ξέρουμε πώς θα πάμε στην Ουκρανία. Έχουμε αυτοκίνητο, αλλά περιμένομαι να ξέρουμε πώς να πάμε. Αυτή η οικογένεια έρχονται από την Χάρκοφ στο Λιβίβ. Στην περιοχή Ψέμης της Πολωνίας όπου και βρισκόμαστε, που απέχει 10 χιλιόμετρα από το συνεργειακό σταθμό με την Ουκρανία, εθελοντές μαγειρεύουν μέρα και νύχτα, συλλέγουν κουβέρτες όπως και ρούχα προκειμένου να τα δώσουν στις χιλιάδες των προσφύγων που καταφθάνουν εδώ από την εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας. We are trying to help as many people as we can, which are coming here asking for anything what they need. Περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στην Πολωνία από την προηγούμενη Πέμπτη.